Είστε συντονισμένοι στην Ελεύθερη Ερτόπεν, ακούτε την εκπομπή Ράδιο Παντιέρα, στην Ερτόπεν που αγωνίζεται, που επιμένει, που είναι εδώ, που είναι ανοιχτό παράθυρο στην κοινωνία που αγωνίζεται. Τον ήχο ρυθμίζει ο, Παναγιώτης Παναγιώτη Ζέκαιος, στο μικρόφωνο Νίκο Ξηρουδάκη. Συζητάμε για την εξέγερση του Πολυτεχνείου με την Ειρήνη Θάνου, τη Βάλια Λιόντου και τον Παύλο Αντωνόπουλο. Να πούμε τώρα δύο λόγια για κάποιου συμβολισμού σχετικά με την ημερομηνία τη επαιτίου κάθε χρόνο, ε, Α μην ξεχνάμε ότι το 1974 οι εκλογέ είχαν προκηρυχθεί για τι 10 Νοέμβρη. Όμω μετατέθηκαν μια εβδομάδα αργότερα, την επόμενη Κυριακή, 17 Νοέμβρη, για να υπάρξει ο συμβολισμό ότι ε, η εξέγερση του Πολυτεχνείου έγινε για τον κοινοβουλευτισμό κτλ. Αργότερα υπήρχε και ένα σύνθημα τη εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Δεν έγινε ο Νοέμβρη για τον Καραμαλή. Δεν θα μπορούσε βεβαίω τώρα να εμπλουτιστεί αυτό το σύνθημα ούτε για το Σιμίτη, ούτε για τον Τζίπρα, ούτε για τον Ομπάμα και ούτω καθεξή. Αντίστοιχη προεκλογική μεταχρονολόγηση τη πορεία έγινε σε εκλογέ του Νοέμβρη του 1977. Ε, όπου η πορεία έγινε στι ε, στις 27 του μηνός οι εκλογές ήταν για τις 20 και η πορεία έγινε στις 27 του μηνός για να μην διαταράξει την κορυφαία στιγμή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας έχουν τη σημασία του συμβολισμοί διότι εδώ κοντεύουμε να πιστέψουμε ότι η Χούντα έπεσε τι 24 Ιουλίου και όχι στι 23 που έπεσε πραγματικά. Εσύ, Παύλο, θα το θυμάσαι βέβαια, ή ναι. και επειδή <laughs> 24 ήρθε ο Εθνάρχη. Από εκεί μετράει. Είναι αυτό που λέμε η συνέχεια του κράτου. Δεν πρέπει να υπάρξει ούτε για λίγε ναι, ώρε ναι, 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 ναι. κενό εξουσία. <laughs> εξουσίας. Ε, Θυμάμαι τότε την εποχή, αν και ετοιμαζόμουν να πάω φαντάρος γιατί διορί... ε, με Πήραν 27 του μήνα του Ιούλη τότε. Και θυμάμαι όταν έπεσε η Χούντα που βγήκαμε όλοι στο Σύνταγμα και πραγματικά ήταν μοναδική η στιγμή. Ε, βέβαια, το κακό είναι ότι όπω πάντα αυτό που λέμε, χρειάζεται να είσαι πιο οργανωμένο να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα γιατί ε, τότε υπήρχε μια διάλυση όλου του αστικού κράτου. Μην ξεχνάμε ότι είχε γίνει επιστράτευση. Ε, πολλοί κόσμος είχε πάρει όπλα αυτό φοβόντουσαν και γι' αυτό έπεσε και η, Χού, η Χούντα δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την κατάσταση πλέον και βρήκανε τη λύση του Εθνάρχη του Καραμανλή δηλαδή που τον ε, φέρανε άρον άρον ε, ο λαός όμως τότε δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει κάτι παραπάνω και το παραπάνω τι θα ήταν να διεκδικήσει αυτά που του αναλογούσαν ε, Αυτά που παλεύαμε δηλαδή, το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, που συμπυκνώνει τα βασικά αιτήματα ενός λαού μπορούμε να πούμε ε, Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι έτσι σηματοδοτούνται τα πράγματα και γι' αυτό προσπαθούν κάθε φορά να μειώσουν τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ε, φοβούμενοι ακριβώς το ποιοτικό χαρακτηριστικό που ανέδειξε μέσα από αυτή την ιστορία όλη ε, νομίζω ότι αυτό είναι πλέον και οι νέοι που πρέπει να δούνε το πως θα ανανεώσουν αυτό το συμβόλαιο που έχουμε με τη ζωή, με τον κόσμο, με τον λαό, με τους πάντες. Ε, τώρα ο λόγος δικαιωματικά είναι ε. στην Ειρήνη και στη Βάλια. Ειρήνη θα ξεκινήσεις. Ναι, ε, τώρα έτσι όπως τελείωσε ο Παύλος σκέφτηκα ένα σύνθημα που φωνάζουμε έτσι συνήθως το, ε, το τρίμηνο του 17 Νοέμβρη που λέει συνοπτικά ότι όρκο το Νοέμβρη. Ε, όρκο το Νοέμβρη γιατί αναγνωρίζουμε τον εαυτό μα μέσα στο Νοέμβρη. Χρέο στη ζωή λέει μετά. Χρέο στη ζωή και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ε, ότι δεν το κάνει, πώ να το πω, υπερασπιζόμενο μόνο το προηγούμενο. Το κάνει γιατί εδώ και τώρα. Ε, έχεις ανάγκη να, Πιαστεί από αυτό το νήμα που πολλές φορές το λέμε έτσι μεταξύ μας έχεις ανάγκη να επαναφέρεις και την ιστορική εμπειρία και να την ανανεώσεις και πολύ περισσότερο να της δώσεις χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να μην, έχει, να μην έχουν ξαναεμφανιστεί αυτό που περιγράφει ο Παύλος ότι αυτό που φοβούνται κάθε φορά μας δίνεται κάπως τη δυνατότητα να μας φοβούνται πιο πολύ αλλά και να τους φοβόμαστε και εμείς λίγο περισσότερο για το που μπορούν να φτάσουνε εντάξει, είναι, είναι πολλά τα, τα ζητήματα που μπορούν να ανοίξουν γύρω από αυτό. Ε, οι φοιτητέ νομίζω ότι έχουν και ένα λόγο παραπάνω στη συζήτηση του πώς και αυτοί βιώνουν έτσι κοντά και σε εμά που είμαστε νέοι εργαζόμενοι. Ε, πώς βιώνουμε και αυτή την, τη συνέχεια, ας πούμε, των ετοιμάτων. Ε, Βάλια. Το χρέος στη ζωή Αυτού του συνθήματος είναι αυτό που περιγράφει περισσότερο την αναγκαιότητα ε, που υπάρχει αυτή τη στιγμή και ειδικά έτσι όπως έχουν αλλάξει οι συνθήκες ε, φίτησης έτσι όπως έχει αλλάξει η καθημερινότητα ενός φοιτητή ας πούμε, από τη σκέψη ότι δεν θα καταφέρει να βρει δουλειά και αν βρει θα είναι με τα ελάχιστα ε, αλλάζει πάρα πολύ και τις προσδοκίες και τις δυσκολίες τις εντείνει αλλά ε, μέσα από αυτό αναδύονται και πιο αποτελεσματικοί αγώνες. Όσο πιέζει δηλαδή η κατάσταση ε, μπορεί να είναι πιο δύσκολοι οι αγώνες να αναδειχθούν. Παρόλα αυτά είναι και πιο αποφασιστικοί και πιο καθοριστικοί και σίγουρα είναι και πιο συνδεδεμένοι ε, με τις ανάγκες που έχει ένας νέος εργαζόμενος. Ε, γιατί... Βλέπουμε και σαν φοιτητέ τον εαυτό μα, ε, πολύ γρήγορα μέσα σε αυτό, ήδη από το πρώτο έτο, οι περισσότεροι σκέφτονται το πώ θα δουλέψουν. Άρα, ταυτίζονται με αυτού, με αυτού του είδου του αγώνε. Ε, και έτσι, υπάρχουν αυτές, αυτή τη στιγμή και πάρα πολλέ δυνατότητε ε, ε, μπροστά στον νέο εργασιακό που θα έρθει και εμπνεώμενοι από τον αγώνα που δόθηκε στη Γαλλία, που παρόμοιο νομοσχέδιο που καταργούσε κάθε εργασιακό δικαίωμα περνούσε να συνδέσουμε τις δυνάμεις μας και να μην αφήσουμε να γίνει το ίδιο και στην Ελλάδα Α, Να πω κάτι που πραγματικά έχει σημαδέψει τη ζωή μου από τότε ε, μιλάω για τα γεγονότα εκείνων των ημερών ε, δεν ήταν τόσο τα όπλα, τα τάγκ και αυτά ε, το πρώτο ήταν ε, τις μέρες του πολυτεχνείου όταν ήμασταν μέσα κλεισμένοι η ανταπόκριση που βρήκαμε από εργαζόμενους ε, και οικοδόμους αλλά και άλλους εργαζόμενους που ερχόντουσαν να συμβάλλουν είτε βοηθώντας υλικά είτε με την παρουσία τους. Να πω ότι ε, είχαν ενωθεί μαζί με τους φοιτητές τότε μεγάλα κομμάτια του λαού ε, διαφόρων περιοχών όπως από τα Μέγαρα ε, τότε θέλουν να φτιάξουν τα δηληστήρια κάτω και είχαν κουρέψει τις ελιές τις περιοχές και τέτοια, όλος αυτός ο κόσμος βρήκε στο Πολυτεχνείο τη δυνατότητα να εκφράσει την αγανάκτησή του και την αντίθεσή του και με τη Χούντα που προωθούσε αυτά τα σχέδια. Αλλά κυρίως αμέσως μετά όταν μπήκε το τάγκ μέσα στο Πολυτεχνείο και το πρωί είχαμε καταφύγει σε διάφορα σπίτια εκεί γύρω, Uh, η αστυνομία από κάτω με περιπόλους που είχε βγάλει κάνανε διάφορες καταστροφές για να τις χρεώσουν στους φοιτητέ, σπάγανε τζαμαρίες, σου ακούγαμε δηλαδή από πάνω ήμασταν ακριβώς απέναντι στην οδό πολυτεχνείο κλεισμένοι καμιά σαρανταριά φοιτητέ σε ένα διαμέρισμα ενό γιατρού uh, βρίζανε, σπάγανε, κάνανε, δείχνανε, βάζανε φωτιές uh, το πρωί λοιπόν επειδή άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια των πολυκατοικιών και απειλούσαν θα ανέβουν επάνω να μας μαζέψουν γιατί το ξέραν ότι είχαμε καταφύγει Εκεί. στα γύρω σπίτια. Ναι. Αποφασίσαμε λοιπόν να φύγουμε. Ήταν εξημερώματα. 5-6 ώρα δεν θυμάμαι. Ε, δεν είχε καν φέξει ακόμη. Ε, και είπαμε να φύγουμε 2-2 από το σπίτι όπου μας βγάλει εκείνη την ώρα γιατί δεν θέλαμε να εκθέσουμε και τον άνθρωπο αυτόν σε κίνδυνο. Ε, με έναν σύντροφο και φίλο Φύγαμε λοιπόν και πηγαίναμε προς την Ομόνια. Ε, όταν βλέπαμε παντού τις καταστροφές που είχαν γίνει, καμένα λεωφορεία, τα οποία δεν είχαν γίνει από τους διαδηλωτές. Εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ε, είχαμε ανάψει κάποιες φωτιές πριν, όταν γινόντουσαν τα επεισόδια, δηλαδή, για να διώχνουμε τα δακρυγόνα κυρίω. Αυτό ήταν ο στόχο. ποτέ δεν κάναμε βανδαλισμού ε, στο φοιτητικό κίνημα. Και Πηγαίναμε προ την Ομόνια. Όταν φτάσαμε, ήταν το πρώτο τρένο που ερχόταν. Ε, πραγματικά το λέω έτσι και με έχει σημαδέψει. Σφύριζε όλο το τρένο, ε. Το γελαστό παιδί. Και ανοίγουν οι πόρτε και βγήκαν οι εργάτε έξω. Πολλοί από αυτού δώσανε μάχη εκείνη τη μέρα, δηλαδή. Ήταν την πρώτη μέρα μετά το Πολυτεχνείο. Εμεί ακολουθούσαμε, βέβαια, αλλά αυτοί ήταν <laughs> μαχητέ πραγματικοί να Λέγοντα Λέγοντας αυτά, Παύλο, να θυμίσω και εγώ ότι υπήρχε και εργατική συνέλευση στο Πολυτεχνείο στον κίνητο ναι, Πρόεδρος ναι. ήταν ο αγωνιστής Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος. Και επίσης οι που είχα ήταν οι εξή ότι σε γειτονιές απομακρυσμένες από το πολυτεχνείο έβλεπες ξαφνικά μια γραμμή ανθρώπων να κουβαλάνε τα βλάδες με πράγματα, με σάντουιτς, με υλικά, ναι, με, ναι, με συνέχεια, τρόφιμα κλπ. Να έρχονται από διάφορες περιοχές που πηγαίνανε κάπου, ο καθένας δεν ξέρεις που πηγαίνει αλλά ήξερες που, ναι, ναι, ναι. που κατευθύνεται. Και επίσης ότι στα γύρω φροντιστήρια οι μαθητές σκίζαν τα τετράδια, τα κόβανε στη μέση της σελίδες και γράφανε συνθήματα και τα λοιπά, τα μοίραζαν. Mm -hmm. ε, mm -hmm. Στο δικό μου το φροντιστήριο, μία συμμαθήτριά μου, τη έτυχε το εξή. έδινε στο τρόλο της προκηρύξης, σε αυτές τις αυτοσχέδιες mm -hmm. προκηρύξεων, νοούμε, mm -hmm. χειρόγραφες, και κοιτάζει και την είχε δώσει τον πατέρα τη. <laughs> το βράδυ που πήγε σπίτι, ε, α, τη ρωτάγαμε την άλλη μέρα τι έγινε, τι έγινε? με το πατέρα σου, ας πούμε, α, λέει, τα μπάλωσα, τα μπάλουσα. Του είπα ότι μου τις δώσανε και για να τις ξεφορτωθώ να μην τις έχω, τις, ε, τις έδινα. Και το λέει λέμε εμείς. Το έχαψε, λέει. Εμείς νομίζαμε ότι το χάψε Ε, μετά που μεγαλώσαμε καταλάβαμε ότι ο άνθρωπος δεν το είχε χάψει, <laughs> τέλος πάντων. Ναι. Να κάνουμε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.